Από 10 έως 17 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με 4 διαφορετικές δημοσκοπήσεις, προηγείται το συντηρητικό κόμμα του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία εν ώψη των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. Ο Τζόνσον ξεκίνησε επίσημα την προεκλογική του εκστρατεία από το Μάνσφιλντ, όπου χτύπησε ακόμα και πόρτες ανυποψίας των ψηφοφόρων. Δωρεάν γρήγορο ίντερνετ για όλους, υπόσχεται ο επικρατέστερος έτερος διεκδικητής της εξουσίας Τζέρεμι Κόρμπιν του Εργατικού Κόμματος, εάν κερδίσει τις εκλογές. Αυτή είναι η πιο θεαματική και η πιο ακριβή μέχρι στιγμής δέσμευση της προεκλογικής καμπάνιας στη Βρετανία. Για τις καταστροφικές συνέπειες του Brexit, προειδοποίησε τους πολίτες η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, που συνάντησε ψηφοφόρους και ακτιβιστές στο Άρμπροθ. Υπόστηριξε μάλιστα ότι ψήφο στο Συντηρητικό Κόμμα σημαίνει ψήφο στον ευρωσκεπτικιστή Νάιτζελ Φάραντζ. Η επικεφαλής των φιλελεύθερων δημοκρατών Τζο Σουίνσον υποσχέθηκε ότι θα εφαρμόσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα δενδροφύτευσης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.